Ξέρε, Πινελόπη, έχει φάει κέρατο. Πώς το λες έτσι. Το λέω γιατί το, δεν το λέω, εγώ δεν το ρώταγα ποτέ. Το διάβασα σε συνέντευξή σου όμως. Εσύ το έχεις πει, όχι εγώ. Εγώ το έχω πει, ότι δεν έχω μάθει φάει... ότι είχα. Ότι με έχουν πατήσει. Δεν είναι κακό, ότι είναι πρώτη. Νομίζω σε όλους. Πώς το έμαθες. Μα σε όλους. Στο είπε ο σύντροφός τότε. Όχι, εγώ το ανακάλυψα γιατί με έτσι. Πώς, για πες πώς το ανακάλυψες. Το ανακάλυψες. Μήπως πάθηκε καμιά γυναίκα τίποτα τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Μου το έπανε. Άλλη, τρίτη. Φίλη. Ναι, ναι. Σου. Μου το έπανε. Προσπάθησε να έρθει πληροφορία σε μένα ενώ δεν με ξέρανε. Ναι. Και όταν το έμαθες, πώς αντέδρασες. Το πίστεψες ή είπες πάμε. Ε, πώς δεν το πίστεψα, γιατί να μην το πιστεύω. Είχε λεπτομέρειες το γράμμα αυτό το σημείο. Πήγες και έκανες κείμενο. Στείλανε γράμμα. Μήνυμα. Μήνυμα. Και πήγες και έκανες κείμενο. Περίμενε. Τώρα αυτό όμως ο ποιος το έκανε. Μπορεί να το έκανε κάποιος που δεν τα είχε καλά με τον σύντροφό σου. Δεν ξέρω. Δεν έμαθες ποτέ ποιος ήταν αυτός που σε ενημέρωσε. Όχι, όχι έμαθα πια. Η κοπέλα ήταν. Τώρα μιλάμε για πολύ παλιά όμως. Καλά, για το σχολείο. Πάνω, γιατί λέω. Α, η κοπέλα που ήταν μαζί σε ενημέρωσε. Ναι, ναι, ναι. Ιερωμένη, δηλαδή. Ιερωμένη. Εντάξει, τώρα 18 χρονών ιερωμένη. Ναι, η κοπέλα που είχε μία παράλληλη σχέση με το αγόρι.